Τώρα, κυρίες και κύριοι, εκτός συνορών, σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, με αφορμή όσα είπε στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως τόνισε η εκπρόσωπος, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του στο Κογκρέσο, έκανε μια περίεργη επιλογή ιστορικών αναλογιών σχετικά με τον παραλληλισμό των πολιορκημένων του Μεσολογγίου με τους μαχητές του τάγματος Αζόφ που παρέμειναν επί πολλές εβδομάδες μέσα στα έγκατα του εργοστασίου Αζοφστάλ στη Μαριούπολη. Η κυρία Ζαχάροβα έκανε λόγο για ακόμη μια προσπάθεια της Αθήνας να δικαιολογήσει τη βαθιά λανθασμένη απόφασή της να ενταχθεί στο αντιρωσικό μέτωπο της Δύσης, συμπεριλαμβανομένου του εφοδιασμού του Κιέβου με όπλα, τα οποία χρησιμοποιούνται για καθημερινά πλήγματα εναντίον ειρηνικών αμάχων στον Ντονμπάς, όπως βεβαίως ισχυρίζεται η Ζαχάροβα. Όλα αυτά την ώρα που χθες, κυρίες και κύριοι, έκλεισαν τρεις μήνες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και φαίνεται ότι έχουμε μια μεγάλη αντεπίθεση του ρωσικού στρατού. Πάμε στον Σπύρο Στουρμελίδη, τον καλησπερίζω εδώ στο στούντιο για το σχόλιο του. Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λάθος το πάμε. Μεγάλη επίθεση, όχι αντεπίθεση. Είναι τελευταία? Όχι, όχι. Θα κρατήσει. Όχι. Θα κρατήσουν αυτές οι μάχες. Είναι, είναι ορατό πλέον ότι στο πεδίο της μάχης θα έχουμε χρόνο πολύ, δυστυχώς. Εξελίσσεται βέβαια το ρωσικό σχέδιο για την περικύκλωση πόλεων ανατολικά. Θα δούμε τι θα γίνει και με την Οδυσσό. Τώρα, σε ό,τι αφορά όμως τον οικονομικό πόλεμο, είναι κάτι που επίσης έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις, οι οποίες μπορεί και να μείνουν για πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Mm-hmm. Άλλωστε είναι και η στόχευση αυτή, όπως όλα δείχνουν και από πλευρά των ΗΠΑ και από πλευρά της Ρωσίας. Mm-hmm. Το βλέπουμε σε όλες τις εκφάνσεις του αυτό. Η Ευρώπη βέβαια σαν να καταλαβαίνει ότι δεν είναι προς το συμφέρον της όλο αυτό. Ακόμα και η Αναλένα Μπάρμποκ πράγματι. Mm-hmm. Η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών. Ναι, παραδέχτηκε πριν από λίγες ώρες ότι ναι, είναι επώδυνο όλο αυτό για τους ευρωπαϊκούς λαούς και την ευρωπαϊκή οικονομία, τις ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά πρέπει να υπάρξει μια αντοχή και μια ψυχραιμία, να αντέξουμε για να μην νικήσει ο Πούτιν. Υπάρχει το θέμα της επιστημιστικής κρίσης. Το αναδεικνύουν όλοι, μιλάνε οι πάντες πλέον γι' αυτό και για τον κίνδυνο, αλλά είναι και αυτό το αποτέλεσμα των επιλογών, της επιλογής της σκληρής αντιπαράθεσης με τη Ρωσία. Και αν πάει κανείς και δει και στην άλλη πλευρά, στον ειρηνικό, τι συμβαίνει, ουσιαστικά η Δύση έχει ένα διμέτωπο αυτή τη στιγμή και με τη Ρωσία και σιγά σιγά και με την Κίνα. Η Κίνα είχε ασκήσεις αεροναυτικές πριν από λίγες μέρες γύρω από την Ταϊβάν. Υπήρχαν και κοινές πτήσεις εν είδη ασκήσεων, ρωσικές και κινέζικες αεροπορικές πάνω από τον Ειρηνικό. Υπήρξε διαμαρτυρία και για αυτές, αλλά όλα δείχνουν ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι πάρα πολύ κοντά. Αντιθέτως, η Δύση προσπαθεί τώρα να περικυκλώσει, ας το πούμε έτσι, και τη Ρωσία και την Κίνα οικονομικά, να κλείσουν οικονομικοί δρόμοι. Κάτι που θα δούμε. Το βλέπουμε από την Ευρώπη ότι δεν είναι και τόσο προς το συμφέρον μας. Και όποιος αντέξει, βέβαια. Ναι, και όποιος αντέξει, αλλά τα όπλα του υπόλοιπου κόσμου, διότι ο υπόλοιπος κόσμος πλέον δεν είναι ούτε απικία μας, ούτε απικία των Δυτικών, και έχει πολύ περισσότερα εργαλεία, έχει πρωτεσίλες, όχι μόνο η Ρωσία και όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Έχει πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό, έχει πολύ μεγαλύτερες αγορές. Άρα ο υπόλοιπος κόσμος μπορεί να ζήσει χωρίς τους Δυτικούς πλέον. Οι Δυτικοί πρέπει να το σκεφτούν αυτό. Δυστυχώς το έχουμε πει και το λέμε συνεχώς ότι η Ουκρανία, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η σφαγή αμάχων είναι μόνο ένα επεισόδιο αυτής της μεγάλης αντιπαράθεσης, της απόφασης να ξαναμοιραστεί, ας το πούμε έτσι, η τράπουλα παγκοσμίως για την οικονομική ισχύ και για την γεωπολιτική ισχύ. Και αυτό το πληρώνουν όμως και οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή. Βέβαια. Και φαίνεται από τις επιλογές, από τις επιπτώσεις που υπάρχουν. Βεβαίως και αυτό που ανέφερες προηγουμένως, η απάντηση της κυρίας Ζαχάροβα, ας πούμε, προς τον κύριο Μητσοτάκη, δείχνει ότι η Ελλάδα, η οποία έχει αποφασίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να πρωτοστατήσει σε αυτή την αντιπαράθεση, βεβαίως ανήκουμε στη Δύση. Πάντα το ερώτημα είναι πώς ανήκουμε στη Δύση, υπό ποιες προϋποθέσεις και ποιες και είναι τα δικά μας ακριβώς συμφέροντα. Η κυρία Ζαχάροβα απάντησε όπως ήταν αναμενόμενο, δείχνοντας ότι και η Ελλάδα είναι στο στόχαστρο της Μόσχας. Δεν είναι έξω από το στόχαστρο της Μόσχας. Ναι. Υπονοείς, φαντάζομαι, ότι μπορείς να ανήκεις στη Δύση ως μέρος ενός μπλοκ, μπορείς να ανήκεις στη Δύση ως ιωνία απικία της.
Κάτι τέτοιο. Ναι, έχει σημασία με ποιους όρους ανήκει στη Δύση και πώς κάθε φορά υπηρετείς τα δικά σου συμφέροντα. Η πάγια πολιτική της Αθήνας, ακόμα και στην εποχή του ψυχρού πολέμου, ήταν αρκετά ήπια, μπορεί να πει κανείς. Δεν πρωτοστατούσε, δεν ήταν τόσο επιθετική, αν εξαιρέσουμε βέβαια, αν φύγουμε από τις δεκαετίες 50-60, όπου εκεί πέρα ήταν το αποκορύφωμα της αντιπαράθεσης Ανατολής με την κομμουνιστική Ανατολή. Ναι, ναι. Είναι άλλες εποχές, μην πάμε σε αυτές. Νομίζω ότι αυτή είναι η κατάσταση στο τελευταίο 24ωρο. Αυτά που έχουμε δει τώρα, ο κύριος Ζελένσκι και αυτός παράλληλα με την κυρία Μπέρμποκ και ορισμένους άλλους που αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν δυσκολίες πλέον, και ο κύριος Ζελένσκι ζητάει συνεχώς βοήθεια, λέει δεν μας βοηθάτε, δεν είναι τα όπλα που πρέπει να έχουμε. Φαίνεται ότι στο πεδίο της μάχης η ρωσική μηχανή με όλες τις αδυναμίες της, τις πολύ μεγάλες απώλειές της, τον κακό σχεδιασμό της, όλα αυτά μπορούμε να τα δεχτούμε και ακόμα περισσότερα, έχει όμως αυτό τον όγκο να αντέξει σε βάθος χρόνου και σιγά σιγά σφίγγει πόλεις ανατολικά, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τους αμάχους. Μάλιστα. Σπύρος Ορμαλίδης, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ.